δώσω το λόγο στον καθηγητή συνταγματικού δικαίου, και όχι αναπληρωτή, όπως γράφει στην μήνυση της κυρία Χάνου. Λοιπόν, αυτό είναι λόγος μήνυσης. Λοιπόν, κύριο Σάββατο Ζακυράκη, ο οποίος θα μιλήσει για 15 λεπτά, κύριε Σάββατο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Φυσικά η ελευθερία του λόγου είναι το δικαίωμα. Και για ένα απλούστατο λόγο, γιατί είναι συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας και φυσικά είναι θεμελιώδης δικαίωμα για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Η ελευθερία του λόγου χρειάζεται για να τελειοποιηθεί ο άνθρωπος, να αναπτύξει τις ικανότητές του και έτσι είναι ένα πολύ θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα, αλλά συγχρόνως έχει και αυτόν τον ρόλο, ότι είναι ένα συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας. Γι' αυτό λοιπόν δεν το συζητάμε ότι είναι το θεμελιώδες δικαίωμα. Είχα ακούσει κάποτε στην Αμερική κάποιον που έλεγε «Μάτι, τι που σημαίνει για ένα άλλο δικαίωμα». Δηλαδή, τι νομίζετε ότι είναι το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου είναι βαρέων βαρών και αυτό εδώ είναι Μίκι Μάους. Και το ακριβώς έτσι. Βαρέων βαρών είναι το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου. Πριν από λίγους μήνες, φίλος δημοσιογράφος ζήτησε τη γνώμη μου για το κατά πόσο ένα κείμενό του μπορούσε να θεωρηθεί επιλήψιμο. Καπίτε, εσύ δεν μπόρεσε να αποφύγει τη μήνυση για τον εαυτό σου και δίνει συμβουλία σε άλλους. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε πριν μηνυθώ. Και μολονότι για την νομική μου άποψη δεν είχα καμία αμφιβολία, δεν μπορούσα να κάνω καμία ασφαλή πρόβλεψη για το πώς θα τελειώνουν τα δικαστήρια. Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν πάρα πολλοί νομικοί και δικηγόροι. Σας καλώ να θέσετε στον εαυτό σας το εξής ερώτημα. Μπορείτε να προβλέψετε με σχετική, τονίζω το σχετική, δεν είναι ανάγκη να είμαστε 100%. Μπορείτε να προβλέψετε με σχετική ακρίβεια τη δικαστική κρίση για το κατά πόσο ένα κείμενο προστατεύεται ή όχι από την ελευθερία του λόγου στην Ελλάδα σήμερα. Μέχρι πριν από λίγα χρόνια θα μπορούσε κανένας να πει ότι η αμφιβολία αυτή δεν αφορούσε τον εν στενή ενία πολιτικό λόγο. Μπορεί οι κινηματογραφικές ταινίες όπως ο Χριστός ξανασταυρώνεται, λεξικά όπως αυτό του Παπινιώτη, βιβλία όπως το Μη στην Ιωστή του Ανδρουλάκη, εκθέσεις ζωγραφικής όπως το Outlook, να είχαν περιπέτειες με τη δικαστική εξουσία. Όμως οι πολιτικές διαμάχες σπάνια έφταναν στα δικαστήρια. Δεν έφταναν ακόμα και σε περιπτώσεις ακραίας αθειοστομίας. Μου έρχονται στο μυαλό οι δηλώσεις του Ευάγγελου Γιαννόπουλου ή προφανώς επιλήψιμων δημοσιευμάτων, όπως ήταν η δημοσίευση γυμνών φωτογραφιών της γυναίκας του Πρωθυπουργού ή η φωτογραφία που εμφάνιζε ως Ναζί τον αρχηγό της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω λοιπόν ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ο ισχυρισμός ότι η λογοκριτική διάθεση της κοινωνίας εξαντλούνταν κατά της τέχνης, της επιστήμης και της έρευνας, αφήνοντας σχετικά αλόβητο τον πολιτικό λόγο, με αποτέλεσμα να δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι δεν υπάρχει μεγάλη απώλεια όποτε ο λόγος έρχεται στα δικαστήρια. Η παραπάνω κατάσταση έχει αλλάξει δραματικά τα τελευταία χρόνια. Όλο ένα και πιο πολλοί πολιτικοί, ακόμα και αρχηγοί κομμάτων, προσφέρουν στα δικαστήρια επιδιώκοντας δικαίωση με την καταδίκη αντιπάλων πολιτικών για δυσφημιστικά ή υβριστικά σχόλια. Όλο ένα και πιο πολλά δημόσια πρόσωπα, ακόμη και δημοσιογράφοι, ζητούν από τα δικαστήρια να επιβάλλουν κυρώσεις για λόγο που θεωρούν προσβλητικό. Και στο κατάλογο αυτό προσθέθηκε τελευταία και η πρόεδρος του Αγίου Πάνου. Με άλλα λόγια, τα τελευταία χρόνια έπαψε να υπάρχει αυτή η σχετική, αν θέλετε, δυσπράγμαση, ασυλία του πολιτικού λόγου, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να προβλέψει τι προστατεύεται και τι όχι. Πρόκειται για μια εξέλιξη
που μπορεί να ήταν αναμενόμενη, αλλά δεν πάθει να είναι ιδιαίτερα ενισχυτική. Ήταν αναμενόμενη, διότι τα όρια μεταξύ πολιτικού λόγου και άλλων μορφών έκφρασης δεν είναι σαφή και αν δεν υπάρχουν σταθερά κριτήρια προστασίας της έκφρασης γενικά, αν για παράδειγμα ο καλλιτεχνικός ή ο επιστημονικός λόγος λογοκρίνονται απροβλημάτιστα, αργά ή γρήγορα θα περιοριστεί αναπόδραστα και ο πολιτικός λόγος. Είναι μια εξέλιξη ιδιαίτερα ανησυχητική, διότι το είπαμε πολύ απλά, όταν περιορίζεται η ελευθερία του λόγου, περιορίζεται η δημοκρατία. Και φοβάμαι ότι δεν πρόκειται να ανακοπεί αυτή η εξέλιξη, αν η νομολογία δεν υιοθετήσει κάποια σταθερά κριτήρια προστασίας του λόγου. Δεν είναι της ώρας μια συνολική κριτική της νομολογίας για την ελευθερία του λόγου. Θεωρώ ότι ίσως μια συζήτηση για την έννοια της εξύβρισης μπορεί να βοηθήσει στο να διαλυθούν πολλές παρανοήσεις. Το αδίκημα της εξύβρισης είναι κατά τη γνώμη μου από τα πλέον αμφιλεγόμενα. Και τούτο διότι η ύβρις δεν είναι παρά ακατέργαστες αξιολογικές κρίσεις και η απαγόρευση αξιολογικών κρίσεων είναι πάντοτε ιδιαίτερα προβληματική. Έχουμε σε μια κοινωνία δικαίωμα να εκφράζουμε την κρίση μας για τους άλλους, ναι ή όχι. Έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε την κακή γνώμη που έχουμε για τους άλλους, ναι ή όχι. Μην βιαστείτε να απαντήσετε αρνητικά, λέγοντας ότι πρέπει να προστατεύεται η τιμή και η υπόλοιψη του καθενός. Όχι μόνο δεν είναι νοητό η έννομη τάξη να συντρέχει κάποιον ώστε οι συμπολίτες του να έχουν καλή γνώμη για αυτόν, όχι μόνο δεν είναι νοητό να επιβάλλεται δια νόμου μια ανακριβή εικόνα για κάποιον, αλλά θα μπορούσαμε να σκεφτούμε χιλιάδες λόγους για τους οποίους πρέπει να ενθαρρύνεται η έκφραση γνώμης. Παραδείγματος χάρη, έχω ανάγκη να ακούσω τι πραγματικά σκέφτονται οι άλλοι για μένα, ώστε να μπορέσω να επανεξετάσω την πορεία μου, να ελέγξω τη ζωή μου. Αν όπως πιστεύω απαντήσουμε καταφατικά στο ερώτημα που έθεσα, αν δηλαδή δεχθούμε ότι έχουμε δικαίωμα να εκφράζουμε τη γνώμη μας για τους άλλους, τότε η απαγόρευση των καταφρονητικών χαρακτηρισμών και των ύβριων δεν μπορεί παρά να στηρίζεται στον τρόπο που εκφράζουμε την κρίση μας, στις λέξεις που χρησιμοποιούμε και όχι στην ουσία της κρίσης μας. Αυτό όμως όχι μόνο σημαίνει ότι απαγορεύουμε τη χρήση κάποιων λέξεων γιατί τις θεωρούμε ξαφνικές ή απρεπείς, αλλά κατά αποτέλεσμα περιορίζουμε μόνο την έκφραση των πιο απέδευτων πολιτών, οι οποίοι δεν κάθονται να ψηλήσουν την έκφρασή τους, πετούν ένα μαλάκας και ξεπερδεύουν με την κρίση τους για τον άλλον. Οι πιο μορφωμένοι πολίτες δεν έχουν ανάγκη να χρησιμοποιήσουν απαγορευμένες λέξεις. Βρίσκουν εκλεκτισμένους τρόπους για να εκφράσουν την καταφρονητική γνώμη τους. Ελπίζω να μην δημιουργήθηκε η παρεξήγηση ότι επιθυμώ να διεξάγει το δημόσιο διάλογος με ύβρις. Φυσικά και είμαι υπέρ της πολιτισμένης συζήτησης, η οποία άλλωστε είναι πάντα πιο ουσιαστική. Επιμένω όμως ότι οι υβριστικές αξιολογικές κρίσεις δεν έχουν πιστική δικαιολογία απαγόρευσης. Θεωρώ ότι μόνο οι καταπρόσωπον ύβρις πρέπει να απαγορεύονται, όχι επειδή θίγουν την τιμή και την υπόλοιψη, αλλά διότι είναι πιθανό να προκαλέσουν καυγά και διατάραξη της κοινωνικής ειρήνης. Πάντως η αίσθησή μου είναι ότι το αδίκημα της εξύπησης έχει πλέον περιοριστεί μόνο στον γραπτό λόγο. Πολύ σπάνιες είναι οι υποθέσεις εξύπησης για κάτι που ακούστηκε στο καφενείο ή σε μια κοινωνική συνάντηση. Και αυτό σημαίνει ότι στην καθημερινότητα της κοινωνικής ζωής είναι αποδεκτές οι διάφορες κρίσεις, ακόμα και όταν αυτές εκφράζονται με πάθος και οξύτητα, ακόμα και αν είναι υβριστικές. Τώρα, αν η απαγόρευση εξύβρισης απλών πολιτών είναι προβληματική, η ποινικοποίηση της εκτίμησης δημοσίων προσώπων και κρατικών λειτουργών είναι ασυμβίβαστη με την ελευθερία του λόγου. Οι πολίτες
ως μέλη του εκλογικού σώματος δεν ασκούν την κυριαρχία τους μόνο τη στιγμή της κάλπης, αλλά ελέγχουν τους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ασκώντας συχνά σφοδρότατη κριτική εναντίον τους. Ο περιορισμός αυτού του δικαιώματος ισοδυναμεί με περιορισμό της λαϊκής κυριαρχίας. Τέτοιον ακριβώς περιορισμό συνιστούσε το αδίκημα της περίβρισης αρχής, το οποίο ποινικοποιούσε την κριτική με πρόφαση την προστασία του κύρους του φορέα της κρατικής εξουσίας. Αυτό που στην πραγματικότητα περιοριζόταν ήταν το δικαίωμα των πολιτών να ελέγχουν την εξουσία και ο περιορισμός αυτός αποτελούσε πλήγμα κατά της δημοκρατίας. Πρέπει να είναι σαφές ότι δεν απαιτείται απλώς κάποια ανοχή της κρατικής εξουσίας στην κριτική εναντίον της, αλλά η απόλυτη ελευθερία των αξιολογικών κρίσεων. Η έννοια της εξύπνησης της κρατικής εξουσίας απλούστατα δεν υφίσταται σε μια δημοκρατική κοινωνία. Το ασύμβατο της εξύπνησης της κρατικής εξουσίας με τη δημοκρατία αναγνωρίστηκε με την κατάκτηση του αδικήματος περίβρισης αρχής το 1993. Ο ίδιος δε ο ποινικός κώδικας, στο άρθρο 367, προβλέπει ότι δεν είναι άδικες πράξεις οι δυσφημιστικές ή εξυπνιστικές εκφράσεις, εισαγωγικά, που γίνονται για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη, προστασία δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον. Η διάταξη αυτή θα παρήχε πλήρη προστασία σε κάθε επικριτική έκφραση που θα στρεφόταν κατά κρατικού λειτουργού, αν δεν υπήρχε η ρύθμιση της δευτέρας παραγράφου του άρθρου 367, η οποία ουσιαστικά έλυε την προαναφερθήσα προστασία, ορίζοντας ότι η παραπάνω διάταξη δεν εφαρμόζεται, πάλι εισαγωγικά, όταν από τον τρόπο της εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη, προκύπτει σκοπός εξύπνησης. Η ελληνική νομολογία θα μπορούσε να ερμηνεύσει τον σκοπό εξύπνησης ως εξαίρεση από την αρχή της ελευθερίας έκφρασης. Θα μπορούσε ενδεχομένως να δώσει έμφαση στις περιστάσεις και να απαιτεί να στοιχειοθετείται μόνο όταν ο λόγος συνοδεύεται και από κάποιες προσβλητικές πράξεις. Αντί όμως μιας ερμηνείας που θα διέσωζε την ελευθερία του λόγου, προτιμά να συναγάγει σκοπό εξύπνησης από το περιεχόμενο του λόγου, επαναφέροντας έτσι από την πίσω πόρτα το αδίκημα της περίβρισης αρχής. Τα κρατικά όργανα δεν έχουν τιμή και υπόλοιψη. Η κρατική δράση τους επικαλύπτει τις όποιες δραστηριότητές τους. Να συζητήσουμε, αν θέλετε, πόσο χώρο ιδιωτικότητας μπορεί να έχουν, αλλά δεν είναι δυνατόν να συζητάμε κατά πόσον είναι ή όχι επιτρεπτές αξιολογικές κρίσεις για τη δράση τους. Δεν είναι δυνατόν να συνδέουμε τη δράση τους με την τιμή και την υπόλοιψή τους και να την προστατεύουμε με απειλή κυρώσεων. Ακόμα και όσοι και εκείνοι που υποστηρίζουν ότι έχει νόημα η προστασία της τιμής και της υπόλοιψης κάποιου ιδιώτη, πρέπει να παραδεχθούν ότι πλήρεται η δημοκρατία όταν προστατεύεται ποινικά η δίθεν τιμή των κρατικών αξιωματούχων. Δεν οφείλω καμία εκτίμηση σεβασμό προς οποιοδήποτε όργανο. Είτε πρόκειται για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, είτε πρόκειται για τον Πρωθυπουργό, είτε πρόκειται για την πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Και η δημοκρατία μου παρέχει απόλυτο δικαίωμα να εκφράζω δημόσια την καταφρόνησή μου προς κάθε κυβερνητικό αξιωματούχο. Η ελληνική νομολογία έχει εφεύρει μία ερμηνεία για την ερμηνεία του σκοπού εξύπνησης, που σε κάποιους φαίνεται εύλογη, αλλά στην πραγματικότητα είναι ασυμβίβαστη με την ελευθερία του λόγου. Σύμφωνα με αυτήν, σκοπός εξύπνησης προκύπτει όταν τα ίδια νοήματα μπορούν να εκφραστούν με ιδιότερες φράσεις, όταν δεν θεωρούνται αναγκαίες οι συγκεκριμένες εκφράσεις για την άσκηση της κριτικής. Η άποψη αυτή παραγνωρίζει ότι από τη μία πλευρά ο λόγος φαίνεται να μην είναι ποτέ αναγκαίος. Δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να λεχθεί με διαφορετικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά όμως, ο λόγος που εξτομίζει κάποιος
και είναι αυτός που τον εκφράζει καλύτερα, είναι πάντοτε με αυτή την έννοια απολύτως αναγκαίος. Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα, αυτό που λέω, στον καλλιτεχνικό λόγο. Ακούστε ένα απόσπασμα από τον Οδυσσέα του Τζόις. Φίλησε τα στρογγυλά, απαλά, κίτρινα, μυρωδάτα, πεπόνια του κόρου της, σε κάθε στρογγυλό πεπονικό ημισφαίριο, στο απαλό κίτρινο αυλάκι τους, με σκοτεινό, παρατεταμένο, πεπονομύριστο ασπασμό. Φαντάζομαι ότι όλο και κάποιος θα βρεθεί να πει ότι δεν ήταν αναγκαίος ο λόγος αυτός για την περιγραφή που επιθυμούσε ο συγγραφέας. Εγώ σας καλώ να συμφωνήσετε ότι μόνο με αυτά τα λόγια μπορούσε να εκφραστεί ο Τζόις. Ευχαριστώ.